Καταρχήν το όνομά σου ολόκληρο, πες μου. Όνομά μου είναι Bai Hongwei. Bai. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς σκέφτηκες την ιδέα να ασχοληθείς με τον κρόκο καταρχήν? Κατευκά είμαι έμπορος. Έχουμε αρκετά χρόνια, δηλαδή 17 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ για το εισαγωγή, εξαγωγή, τα εμπόρεμα. Αλλά πριν 2 χρόνια του είδα στο κρόκος που είναι εκεί η κολάνη, βλέπουμε πολύ καλό. Είναι όλα τα άνθρωπος, έχει χαρτί του φαίνεται. Βέβαια τότε δεν πιστεύω που πηγαίνω και να πάρω και πήγαινε στην Κίνα. Μαμά μου πίνει το κρόκος, α, τέλεια. Και τότε νομίζω που πήγα τόσο καλό το πράγμα, θα πρέπει να πηγαίνω στην Κίνα να ξέρουμε να όλα άνθρωπος να κάνουν καλή υγείας. Άμα υγεία είναι καλά, όλα είναι καλά, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Αυτή ήταν η ιδέα. Ναι. Και τα επόμενα βήματα ποια ήταν, δηλαδή? Η συνέχεια πώς ήταν, ποιους βρήκες και πώς έφτασες στο σημείο να κάνεις αυτή την εταιρεία η οποία εντυπωσίασε όλους τους Έλληνες εδώ? Λέει, βέβαια, αυτό λέμε αρχεία. Όλα τα παιδιά δεν ξέρει αυτό το. Γιατί και στην Κίνα έχει άλλο κλόκος. Αλλά καμία σχέση. Στην Κίνα τώρα μεγάλο. Όλα τα παιδιά μπορεί να δουλεύει κάτι άλλο πράγματα, γιατί μπορεί να δεν πιστεύει. Τότε που είσαι άνθρωπος που είσαι εδώ, να ξέρουμε άνθρωπος, είμαστε σιγουρότητα. Να ξέρουμε άνθρωπος, το πράγμα από την αλήθεια στην Ελλάδα, στην Κρόκος, κοδάνι το πήρες, να ξέρουμε αυτό το πράγμα είναι πολύ καλό ποιότητα. Και θα σας δείξω, θα ξέρουμε άνθρωποι. Και εσείς θα κάνουμε αδελφοί και κάνουμε, να ξέρουμε ζήμαρχος. Να ξέρουμε, είμαστε ζήμαρχος, να ξέρουμε, θα σας δώσω αυτό το πράγμα, δεν είναι ψέματα. Να ξέρουμε όλα τα άνθρωπα, αυτό το κρόκο είναι σε καλό για υγεία. Έτσι βοήθεια, δεν είναι απλά. Είναι σε όλα τα άνθρωπα να πάει καλή υγεία. Τι περιμένεις τώρα από την εταιρεία, τα επόμενα βήματα δηλαδή, ποια είναι δηλαδή η συνέχεια? Τι θα κάνετε, πώς θα ασχοληθείτε, πώς θα προωθήσετε τον κρόκο, πώς θα τον πουλήσετε δηλαδή στην Κίνα? Τώρα βέβαια από. Έγιναν τα εγγένεια της εταιρείας, ναι. Από εδώ και πέρα, τα γραφεία. Τώρα τι κάνετε? Από τώρα, αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω άνθρωπος που δουλεύει μέσα άνθρωπος να πάει πρώτο για το τσάι. Είναι κρόκος για το τσάι, κανονικά τσάι. Στην Κινέζικο πάρα πολύ σου αρέσει τσάι. Όλα τα παιδιά που σου αρέσει τσάι. Αν ένα τσάι είναι καλό για υγείας, όλα τα πάντα πάλι. Και τα χρώματα και τα μυλίδι, όλα είναι μια χαλά. Ο δεύτερο για το ζόλο. Κάση ζόλο είναι τώρα καινούριο χρόνο. Είναι άνοιξη, μεγάλο χρόνο. Πρέπει να τα πάρω ζώο, να σας δώσω το οικογένεια, το πατέρα και μητέρα, οικογόνες. Αυτό πρέπει να θέλω. Αυτό είναι το δεύτερο. Ο τρίτο για το φαγητό. Όλα τα ιστατόλια. Πρέπει να χρειάζεται αυτό το πρόγκο. Να κάνει ή χρώματα ή για το υγιές. Όλα πρέπει να χρειάζεται. Για εμείς θέλουμε πάντα. Θα δώσουμε καλό για το άνθρωπο. Πες μας και δύο κουβέντες. Πώς είδες την αποστολή την ελληνική εδώ, τις εμπειρίες, όλα αυτά που ήρθαν? Στην Κίνα και Ελλάδα είναι φίλοι, 45 χρόνια. Και εγώ στη ζωή μου στην Ελλάδα πάω, όλα τα Έλληνες είναι που πολύ καλά και βοήθησα πάρα πολύ. Και εγώ αγαπάω την Ελλάδα σαν πατρίδα μου βέβαια. Του λέω μετά θα γίνει σίγουρα πάρα πολύ δουλειά. Και εγώ ελπίζω θα σου πω στην Κίνα και Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ μακριά. Πόσα κιλά κρόκο θα παίρνεις από Ελλάδα? Για το 2017, βέβαια τώρα αρχίζω τώρα. Αρχίζω. Να κάνουμε οπουδήποτε πάνω το 100 κιλά σίγουρα μέχρι 500, έτσι γίνεται περίπου. Το 17 περίπου. Ναι, περίπου. Έτσι. Mm-hmm. Σιγά σιγά, γιατί δεν θέλω να αμέσως σας δώσω. Και δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παιδί να ξέρουμε, να ζούμε τι θα κάνουμε υγιές αυτό το πρώτο. Σάκη, είσαι ένας εξαιρετικά έξυπνος έμπορος, πολύ δραστήριος, δαιμόνιος έμπορος. Έγινε αρχή με τον κρόκο. Σκέφτεσαι και για άλλα ίσως προϊόντα ή υπάρχει δυνατότητα και για άλλα προϊόντα εδώ πέρα στη Γουέντζου και στην Κίνα? Ναι, τώρα που βρήκαμε κρόκο είναι πάρα πολύ καλό. Αν το εταιρεία δικό μου το όνομα είναι για υγιές. Ό,τι βλέπουμε είναι καλό για υγιές πράγματα, πολύ καλό. Βέβαια είναι ειλικρινά πολύ καλό το πράγματα, μπορούμε να σας πάρω. Θα δώσουμε άνθρωπος, θα κάνουμε καλά. Εγώ πιστεύω μέχρι τώρα είναι υγεία καλό, όλα πάει καλά. Για τη δουλειά με τον κρόκο, για την εταιρεία. Πώς ασχολήθηκες και τι περιμένεις, θα δουλέψεις εδώ στην Κίνα? Δύο κουβέντες, έτσι. Τι περιμένεις από εδώ και πέρα? Το
last year, yeah, for Bai Hongwei, Mr. Bai Hongwei, together China, make it very nice. Οι Κινέζοι θα αγοράσουν κρόκο. Ναι, λουλούδια. Ναι. Γιατί πιστεύεις θα αγοράσουν? Καλό είναι. Καλό είναι. Ναι, πολύ καλό. Όλα αυτά εδώ με το Δήμο, πώς τα είδες αυτές τις μέρες και το σοου και όλα αυτά, ήταν ωραία? Ναι, όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Την ομάδα εδώ, τους Έλληνες, πώς την είδες εδώ στην περιοχή?